Καλό σας απόγευμα. Η σημερινή μας καλεσμένη είναι μία από τις πιο πετυχημένες του ελληνικού πενταγράμμου, με τα τραγούδια της να συντροφεύουν συχνά πυκνά αρκετούς από εμάς. Πέρα από αγαπημένη καλλιτέχνης όμως, είναι και μία ευτυχισμένη σύζυγος και μητέρα. Σήμερα ακολουθούμε την Δέσποινα Βανδύ. Συναντηθήκαμε ένα απόγευμα στο Hilton Park και μιλήσαμε για όλα, αρχίζοντας από τα πρώτα χρόνια της στο χώρο. Η Δέσποινα μοιράστηκε μαζί μας ιστορίες, ενώ με χιούμορ αναφέρθηκε και στη συνεργασία της με τον Αντώνη Ρέμο, τότε που και οι δυο τους μόλις ξεκινούσαν. Μεγαλώνουμε μαζί. Είμαστε στον ίδιο χώρο, συναντιόμαστε κατά διαστήματα, χανόμαστε κατά μεγάλα άλλα. Δεν έχει καμία σημασία γιατί οι ζωές μας κάποιες φορές χρονικά μπλέκονται, ναι, και έχουμε να θυμόμαστε ιστορίες χρόνων πίσω. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη έτσι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ? Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι με τον Αντώνη. Όταν συνεργαστήκαμε, ήμασταν και δύο στα ξεκινήματά μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήμασταν στη δισκογραφία ακόμη. Ναι. Και είχαμε ξεκινήσει ένα καλοκαιρινό μαγαζί. Εκεί συναντηθήκαμε για πρώτη και τελευταία φορά, που άνοιξε για μία εβδομάδα και έκλεισε. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται, γιατί ήμασταν ένα τοπικό σχήμα τέλος πάντων. Που να ξέραν μετά τι θα γίνει. Ναι, θυμάμαι δηλαδή που βγαίναμε με τον Αντώνη, είχαμε κάτι ντουέτα, βγαίναμε, τραγουδούσαμε και είχε από κάτω ένα ζευγάρι και τρία άτομα δεξιά. Εντάξει, να ήταν. Είναι αυτές οι γλυκές αναμνήσεις της αρχής όμως, δηλαδή μετά εκτιμάς όλα αυτά που έρχονται ίσως. Δεν εκτιμάς σε σχέση με. Δεν ξέρεις όταν ξεκινάς. Κανείς μας δεν ήξερε στην αρχή αυτού του ταξιδιού που θα μας βγάλει, που πόσο πολύ μπορεί να προχωρήσουμε και ότι θα ξανασυναντηθούμε κάποια στιγμή. Δεν ξέραμε, φεύγαμε και κατά διαστήματα στην Αθήνα, δηλαδή είχα φύγει πρώτη εγώ ή ο Αντώνης, δεν θυμάμαι, αλλά και άλλα παιδιά που ήμασταν από πάνω. Ο Κώστας ο Μακεδόνας είχε φύγει λίγο πριν από εμάς. Ήμασταν μία γενιά τότε τραγουδιστών που λίγο πολύ χρονικά στη Θεσσαλονίκη ο καθένας έκανε τα δικά του βήματα. Η Νατάσα Δωρίδου από την άλλη, ο Παντελής ο Καναράκης, η Ελένη Πέτρα. Και τελικά κατεβήκαμε Αθήνα και ο καθένας τράβηξε τη δική του πορεία. Και ευτυχώς για όλους είμαστε καλά. Εσύ σε ποια ηλικία ονειρεύτηκες τον εαυτό σου τραγουδίστρια? Επί της ουσίας, καμία. Δηλαδή δεν ήταν ότι από παιδί, δεν ξέρω πώς, τι ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή δεν είχα φανταστεί ότι μια μέρα θέλω πάρα πολύ να γίνω μια διάσημη τραγουδίστρια. Όχι, γιατί στα χρόνια που εγώ μεγαλώνω δεν υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση που όλο αυτό φυσικά και το έκανε πολύ πιο άμεσο. Το λαμπερό, τα σοου, δεν υπήρχαν όλα αυτά. Ναι. Με τόσο μεγάλη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα επί της ουσίας. Η ιδιωτική τηλεόραση που αυτή έφερε όλο αυτό το λαμπερό της τηλεόρασης, ναι, μέσα στα σπίτια μας, είναι από το, αν δεν με απατάει μνήμη, από το 87 και μετά, ή κάπου εκεί γύρω, ναι, τέλος πάντων. Οπότε ως παιδί δεν μπορώ να σου πω ότι μεγάλωσα έχοντας όλο αυτό το πράγμα στο κεφάλι μου, όπως σήμερα τα νέα παιδιά, ας πούμε, βλέπουν shows, βλέπουν σειρές, ναι, αμερικάνικες. Το μοιράζονται από πολύ νωρίς. Βλέπω την κόρη μου, ας πούμε, η Αριάννα Γκράντε, ας πούμε, που αυτή τη στιγμή για όλα τα πιτσιρίκια, ας πούμε, είναι το. Ναι. Την αγαπάνε και. Δεν υπήρχε. Από μικρή, ωστόσο, έλεγα από μέσα μου ότι όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω ηθοποιός τραγουδίστρια. Αν αυτό με ρωτάς, αυτό το νιώθω από μικρή. Η ηθοποιός τραγουδίστρια. Μπαίνοντας στο πανεπιστήμιο, είχα πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι με ένα από τα δύο θέλω να ασχοληθώ, παράλληλα με τη σχολή, ας πούμε, τη φιλοσοφική. Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στη Βανδύ? Κοίταξε τώρα, είναι πολύ δύσκολο να το ξεκαθαρίσω. Πάρα πολλοί άνθρωποι με βοήθησαν στο ξεκίνημά μου. Δηλαδή, ο Βασίλης ο Καράς ήταν από τους πρώτους ανθρώπους, γιατί δίπλα του ως πιτσιρίκι ξεκίνησα δίπλα στο Βασίλη, που μου έδωσε χρόνο στο πρόγραμμα. Ο Γιάννης ο Πάριος επίσης.
Αυτός όμως που η εταιρεία μου τότε που ήμουν στην Μήνος, που ήταν ο Αχιλλέας Θεοφύλου, που ήταν ο παραγωγός μου και ο κύριος Μάτσας, αλλά αυτός που από την αρχή ήρθε και είπε «Βλέπω κάτι πάρα πολύ σπουδαίο επάνω σου και μεγάλο», ήταν ο Φίβος. Ο Φίβος, ναι. Ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας, ναι, σου. Αλλά μέχρι να φτάσω στο Φίβο, υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που... Απλά εκεί απογειώθηκες, αυτό ήταν... Ναι, γιατί επί της ουσίας τι ψάχνεις, τα τραγούδια είναι αυτά που θα, ναι, σε βοηθήσουν να επικοινωνήσεις, mm-hmm, με τον κόσμο, αν ο κόσμος δει. Μέχρι εκείνη την ώρα με έβλεπαν οι άνθρωποι που έρχονταν να δουν τον Γιάννη Πάριο, τον Βασίλη Καρά. Μέχρι να επενδύσει κάποιο συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Είναι σημαντικό ένας συνθέτης να πιστέψει εσένα ή ένας παραγωγός μπορεί να σου βρει τους συνθέτες αντίστοιχα. Mm-hmm. Ο Φίβος τότε ήταν στην πιο χρυσή του εποχή. Έγραφε ήδη τότε στην Κέτη Γαρβή, οπότε για μένα ήταν... Εγγύηση. Εξακολουθείτε να έχετε καλές σχέσεις. Έχουμε χαθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά έχω πολύ αγάπη μέσα μου για εκείνον. Να τη χαιρέσαι η καινούρια σου αγάπη. Να τη χαιρέσαι και να με κέρνας παραμάκι. Να τη χαιρέσαι όμως μακριά από μένα, γιατί αγάπη μου στα έχω ξανά υποθένα. Φέτος ετοιμάζεται να δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε musical. Η αγωνία και η χαρά της δεν κρύβονται. Φέτος τι να περιμένουμε? Φέτος μουσικά, αυτή τη στιγμή αν μιλήσουμε μουσικά, δισκογραφικά πρώτα, κυκλοφορεί ένας δίσκος, αυτή είναι η διαφορά μας, mm-hmm, που είναι πολυσυλλεκτικός και πάλι, με διάφορους συνθέτες και στιχουργούς. Τον ετοιμάζουμε εδώ και 2 χρόνια με τον Γιάννη τον Δόξα, από τη Heaven. Αυτά όσον αφορά το δισκογραφικό κομμάτι, μακάρι να μπορούσα να κάνω ένα δίσκο για να βάλω μέσα 30 τραγούδια, αλλά δεν γίνεται. Πραγματικά κάποια στιγμή έπρεπε αυτός ο δίσκος να προχωρήσει, να βγει. Αυτό όσον αφορά τα δισκογραφικά, όσον αφορά τις live εμφανίσεις, φέτος επέλεξα να κάνω μόνο το musical. Μου ήρθε αυτή η πάρα πολύ σημαντική πρόταση για το Mamma Mia. Mm-hmm. Ήθελα πολλά χρόνια να κάνω musical και θεωρώ ότι τόσα χρόνια τελικά που δεν έγινε γιατί αυτό ήταν το σωστό musical που έπρεπε, mm-hmm, να έρθει. Με αυτούς τους συνεργάτες που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, με αυτούς τους συναδέλφους, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαι στις πρόβες, δουλεύω με πάρα πολύ όλοι μαζί. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Έχω ζαλίσει όλο τον κόσμο γύρω μου ότι αυτό που θα δουν θα πάθουν πλάκα. Είμαστε γύρω στα 30 άτομα. Είναι 25 παιδιά αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω μόνο για την παραγωγή που θα γίνει. Τα σκηνικά είναι του Μανώλη Παντελιδάκη. Θέμιδα, η Παρσέλου έχει αναλάβει, έχει κάνει όλη την απόδοση στίχων και έργου και σεναρίου εννοώ και σκηνοθετεί. Μιλάω όμως και για όλα αυτά τα παιδιά. Πέρασαν πάνω από 500 άτομα για να καταλήξουμε σε αυτούς 25, που είναι εξαιρετικές φωνές. Χορεύουν, τραγουδάνε, δένουν τέλεια μεταξύ τους. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί, για τα ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον. Ναι. Γιατί συνήθως τα musical ήταν πάντα σε δεύτερη μοίρα το τραγουδιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Τώρα είναι πάρα πολύ ωραία. Σε έχει δυσκολέψει στιγμή καθόλου τώρα που είσαι στην αρχή και το δοκιμάζεις? Προσπαθώ, εντάξει, το τραγουδιστικό κομμάτι όχι ιδιαίτερα, αλλά όσον αφορά τώρα το άλλο κομμάτι, ναι, κάτι που πρέπει να δουλέψω, mm-hmm, πάρα πολύ, θα το προσπαθήσω, είναι καινούριο, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι καλό. Θα προσπαθήσω να σταθώ εισάξια ανάμεσα στους καταξιωμένους ειδικοποιούς. Από πότε θα μπορούμε να το δούμε? Από 8 Δεκέμβρη θα ξεκινήσει, στις 8 Δεκέμβρη στο Θέατρο Ακροπόλ. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είναι ο Άκης Σακελαρίου, ο Αλεξάνδρος Μπουρδούμης. Mm. Είδατε, αρχίζω και τα λέω τώρα, λέω, παλιότερα έλεγα ποιο θα είσαι, τραγουδιστές τώρα, ναι. Τώρα Αργύρης ο Αγγέλου, η Μπέτη η Μαγκύρα, η Μαριέλα, η δική σας Μαριέλα. Ναι. Το λέω γιατί είναι εδώ από την Κύπρο. Ναι, ναι, η συμπατριώτησά μας. Ναι, ναι, ναι. Και το παιδί μου, αυτό το εξαιρετικό παιδί, είναι η Ντέμι. Mm. Κάθε μαμά θα ήθελε να έχει ένα παιδί σαν την Ντέμι. Και ο Άρης φυσικά, ο Άρης ο Μακρύς. Ωραία, πολύ δυνατά ονόματα. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία παραγωγή.
Φέτος σε απολαμβάνουμε και καθημερινά, δηλαδή σε ακούμε στα αυτιά μας καθημερινά, μέσα από τη σειρά του Αντένα, Πέντε Κλειδιά, ναι. Ερμηνεύεις το τραγούδι των τίτλων. Ναι. Τι σκέφτηκες μόλις το άκουσες το τραγούδι? Αισθάνθηκα. Για μένα σημαντικό είναι όταν ακούω κάποια τραγούδια, όπως επιλέγω και για το δίσκο μου, να με κάνουν να ξεδιπλώσουν αυτό μέσα της ψυχούλας, της μνήμης, συναισθήματα. Mm. Αν ένα κομμάτι μπορεί να μου προκαλέσει το συναίσθημα, ένα τραγούδι μάλλον, αυτό σημαίνει ότι θέλω να προχωρήσω μαζί του. Με έπαιρνε ο Βασίλης ο Γαβριλίδης και επέμενε ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί τότε εγώ ήμουν σε μια κατάσταση που είχα πάρα πολλές δουλειές. Η αλήθεια είναι ότι είχα ολοκληρώσει με το δίσκο και με κέρδισε πάρα πολύ το τραγούδι όπως το άκουσα και είπα ναι, θα το κάνω. Μια μέρα άλλαξα τον κόσμο να στον δώσω. Μπροστά στη πόρτα σου με έβγαλε η καρδιά. Μα όσο κι αν πάλεψα το φως να ξεκλειδώσω, στα δάχτυλα μου μέναν πάντα τα κλειδιά. Ανακαλύψαμε και κάποιες μικρές λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα της. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές. Τραγούδι. Last Christmas. Α, το Χριστουγέννα. χρώμα. Χρώμα. Το αγαπημένο σου χρώμα. Το μαύρο. Ήμουν σίγουρη, λέω και εγώ, γιατί σκέφτεται τόση ώρα, αφού το φαντάστηκα. Σούπερ ήρωας. Η βιονική γυναίκα. Δεν την ξέρετε. Την εμπνεύστηκες. Όχι, κορίτσι μου, απλά όταν έπαιζε δεν είχες γυναίκη. Παρακάτω. Παγωτό. Παγωτό σοκολάτα. Ημέρα. Α, Παρασκευή. Συνήθεια. Ζυγίζομαι κάθε μέρα. Φρούτο. Βεδάκι μου. Διακοπές. Κυκλάδες. Αν σου λείπω, να έπρεπε να ήσουν. Πώς γεννήθηκε το επώνυμο Βανδύ, πόσο της πήρε να συνηθίσει τη νύχτα και πώς ήρθε η μεγάλη επιτυχία? Θα σε ρωτήσω κάτι το που θυμήθηκα από πριν. Το Βανδύ γεννήθηκε όταν εσύ προσπαθούσες να γίνεις τραγουδίστρια, αλλά οι γονείς σου δεν το ήξεραν ακόμη. Ναι. Μόνη σου το σκέφτηκες το Βανδύ? Νομίζω ότι ο κύριος Μάτσας με βάφτισε έτσι. Όμως ήταν τόσο έβυχο που όντως αυτό έπρεπε να ήταν. Στην αρχή με μπέρδευα με το Βαρδί και όλοι με ρωτούσαν αν έχω κάποια σχέση με τον Αντώνη τον Βαρδί, αυτόν τον υπέροχο συνθέτη και άνθρωπο. Αλλά πέρασε λίγος καιρός μέχρι να μην λένε Δέσποινα Βαρδί, να λένε Βανδύ. οι γονείς σου πόσο καιρό έκαναν να το μάθουν? Όχι πάρα πολύ καιρό, αφού μπήκα στη δισκογραφία πια. Για μένα ήταν ένας εντελώς άλλος κόσμος που δεν ήξερα, ως ένα παιδί που ήμουν από την επαρχία που πήγα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη. Ήταν ένας εντελώς άγνωστος κόσμος με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Από τους επιχειρηματίες, τον οποίο βέβαια ο πρώτος επιχειρηματίας που δούλεψα, τον αγαπάω μέχρι σήμερα πάρα πολύ και κάθε φορά που ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη και δουλεύω μαζί του μέχρι και σήμερα, δεν μπορώ να τον δω ψυχρά, γιατί επί της ουσίας και εγώ είμαι παιδί και εκείνος ήταν παιδί τότε. Μεγαλώσαμε λίγο πολύ τα ίδια αυτά άτομα μεταξύ μας, αλλά ήταν ένα άγνωστο κείμενο, εντελώς. Ήμουν άβγαλτο παιδάκι τότε, αλλά όλο αυτό ήταν σε πολύ ερεσιτεχνικές βάσεις βασισμένο και γι' αυτό ήταν και όμορφο, ήταν αφελές. Ρομαντικό. Δεν προσδοκούσαμε κάτι τότε όταν τραγουδούσαμε στη Θεσσαλονίκη. Προσωπικά δεν προσδοκούσα ότι δεν ονειρευόμουν την Αθήνα, για να σου το πω έτσι, ούτε δισκογραφία, ούτε καν πίστευα ότι μπορεί κανείς να... Το έκανα γιατί απλώς ένιωθα πολύ ωραία όταν τραγουδούσα, μέχρι εκεί.
Ναι, γι' αυτό ίσως, επειδή δεν τα πίεσες τα πράγματα, ίσως σου ήρθαν και πιο ομαλά. Δεν τα πίεσα και θεωρώ ότι το να κυνηγάς κάποια πράγματα, στόχος μου ήταν να είμαι καλή σε αυτό που κάνω. Δηλαδή, ναι, με τραγουδούσα, αλλά ξεκίνησα παράλληλα και κάποια μαθήματα φωνητικής. Δεν έχει σημασία που έλεγα δύο τραγούδια στο πρόγραμμα όλο. Δεν έχει σημασία που τραγουδούσα από κάτω και μπορεί να με έβλεπαν κάποιοι πίσω-πίσω, γιατί συνήθως το μαγαζί γέμιζε για τα μεγάλα ονόματα που ερχόταν. Δηλαδή, ο κόσμος ερχόταν πολύ αργά. Ήθελα όμως, και αυτό ήταν τελικά ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου, το οποίο ανακάλυψα στη διαδρομή της ζωής μου, με ό,τι καταπιάνομαι να το κάνω σωστά. Δύο τραγούδια, δύο τραγούδια. Mm. Μπορεί να θεωρούσα ότι ήταν πρόσκαιρη η διαδρομή μου σε αυτούς τους χώρους. Το έκανα γιατί μου άρεσε να περνάω καλά και για να βοηθήσω τα φοιτητικά μου χρόνια, τα έξοδα που είχα, να βοηθήσω την οικογένειά μου, ναι, να την ελαφρύνω οικονομικά. Αλλά ήθελα να είμαι καλή σε αυτό στα δύο τραγούδια και ας με έβλεπαν 500 καρέκλες και 20 άνθρωποι από κάτω. Η αγάπη μια για πάντα δεν μου έτυχε. Στάξεις θα περνούσε πάντα. Εδώ και κάποια χρόνια θεωρείται fashion icon. Τον τελευταίο καιρό μάλιστα έχει τη δική της συλλογή ρούχων. Για δείτε λοιπόν πώς ορίζει η ίδια το στυλ. Εδώ και ένα χρόνο καθαρά τη δική μου συλλογή, γιατί πριν ήμουν σε συνεργασία με μία φίλη. Ναι. Τώρα, ναι, ασχολούμαι πολύ περισσότερο με όλα. Ναι. Χαίρομαι, πάει πολύ καλά. Είναι της δικής μου αισθητικής καθαρά τα ρούχα τα οποία προτείνω. Ακολουθώ. Πότε γεννήθηκε αυτή η αγάπη η μεγάλη για τη μόδα? Πάντα την αγαπούσα τη μόδα. Πάντα την αγαπούσα. Απλώς πριν από κάποια χρόνια που η φίλη μου αυτή, η Χρυσούλα, μου είχε κάνει την πρόταση να το κάνουμε μαζί, μπήκα δειλά-δειλά μέσα σε αυτό και από ένα σημείο και μετά πια άρχισα να το προχωράω μόνη μου. Τι είναι στυλ για σένα, να έχει μια γυναίκα στυλ? Στυλ είναι ό,τι σου πάει. Θεωρώ κάποια πράγματα ακραία που τα βλέπω, αλλά ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων που τα φοράνε. Για μένα το απλό είναι και το πιο όμορφο και δεν κάνει συνήθως στυλιστικά τοπίματα. Το απλό μπορεί να είναι και πολύ δυνατό. Βέβαια, μέσα από τη δουλειά μου έχω κάνει και πολύ ακραίες εμφανίσεις, αλλά αυτό γιατί τη σκηνή την αντιμετωπίζω και με μια θεατρικότητα, ναι, που θεωρώ είναι ότι ένα show. Την έχεις, ναι, δεν πας με τον ίδιο τρόπο να τραγουδήσω όπως πας σε ένα γάμο, ας πούμε. Αλλά ναι, γι' αυτό και μου αρέσει η σκηνή, γιατί μπορώ και βγάζω και άλλα στοιχεία του χαρακτήρα μου. Αλλά στην προσωπική μου ζωή θεωρώ ότι όσο πιο απλά και λιτά ντύνεται μια γυναίκα, και αυτό δεν σημαίνει ακριβά απαραίτητα, και καθόλου μου σας πω πια, έχει καταρριφθεί αυτός ο μύθος ότι παλιά έπρεπε να πληρώνεις πολλά χρήματα για να ντύνεις. Όχι. Πρέπει να είναι ωραία τα πανιά όμως και να σου ταιριάζουν. Και επειδή καταφέρνεις να διατηρείς τη σιλουέτα σου, δηλαδή σε σημεία που... Ναι, εντάξει, κορίτσι μου, ναι. Θα μας πεις έτσι 2-3 tips που ακολουθείς στην καθημερινότητά σου? Λοιπόν, ακούστε να σας πω, φάτε όσο είστε μικρές. Αυτό έχω να σας πω. Πόσο μικρές? Εγώ ξεκίνησα να μην ισχύει αυτό εδώ και 10 χρόνια. Λοιπόν, ο μεταβολισμός αλλάζει όσο μεγαλώνεις και οι προσπάθειες πρέπει να είναι πολύ πιο έντονες. Δυστυχώς, πρέπει να προσέχεις τι τρως και να γυμνάζεσαι. Δεν υπάρχει γυμνάζεσαι κάτι άλλο. Γυμνάζεσαι καθημερινά? Όχι καθημερινά, αλλά η γυμναστική είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, το οποίο αφήνω το καλοκαίρι για 2-3 μήνες και μετά το μετανιώνω για τους επόμενους 3 μήνες. Αλλά γενικά αισθάνομαι, η γυμναστική δεν είναι μόνο για το σώμα μου, αισθάνομαι και ευεξία, αισθάνομαι πολύ καλά με αυτό που κάνω. Και η διατροφή μοιραία, όσο μεγαλώνεις θα πρέπει να προσέχεις και ειδικότερα το βράδυ τι τρως. Ναι, γιατί δεν είναι έτσι δώρο για πάντα αυτό. Γι' αυτό σας λέω, φάτε όσο είστε μικρές. Το έχω μετανιώσει.
Τελικά υπάρχει συνταγή για να διατηρηθεί η φλόγα ενός γάμου αναμένη? Αυτή ήταν η ερώτηση με τη Δέσποινα να απαντά χωρίς περιστροφές, μιλώντας για τη σχέση της με τον Τέμη. Τι κρατά τη φλόγα ενός γάμου ζωντανή, κατά τη γνώμη σου? Φλόγα ενός γάμου ζωντανή. Δεν ξέρω, γιατί ρωτάτε εμένα. Γιατί νομίζω ότι η δική σου φλόγα στο γάμο είναι ζωντανή. Κοίταξε να δεις, όπως όλες οι σχέσεις, χρειάζονται προσπάθεια. Τίποτα δεν γίνεται όπως στις αμερικάνικες ταινίες. Mm. Από εκεί και πέρα, πραγματικά μπορούσα να σας πω τι είναι αυτό, θα το είχα κάνει βιβλίο και νομίζω ότι θα είχα θησαυρίσει, να είναι και από τα μυστικά. Χρειάζεται επικοινωνία. Είτε αυτό μεταφράζεται ως διαπληκτισμός, είτε μεταφράζεται ως ήρεμη συζήτηση. Επικοινωνία πάντως χρειάζεται σίγουρα. Πάντοτε προκύπτουν θέματα, είμαστε ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζουν πράγματα. Άλλες φορές σου συμβαίνουν προς το καλύτερο, άλλες φορές προς το χειρότερο. Θεωρώ ότι όσο υπάρχει αγάπη και σεβασμός, ο σεβασμός είναι ένα στοιχείο που είναι απαραίτητος για έναν γάμο. Εκτίμηση, αγάπη, σεβασμός και επικοινωνία. Και θα πρέπει να μην ξεχνάμε, το λέω για μένα γιατί εγώ το ξεχνάω κατά καιρούς, να μην ξεχνάμε και πώς ήμασταν πριν αποκτήσουμε παιδιά και όλα αυτά, θέλω, και υποχρεώσεις άπειρες. Ναι. Δηλαδή, να βγαίνεις που και που έξω, κάποια πράγματα που έκανες πριν από το γάμο, είναι καλό να προσπαθείς να τα προσαρμόζεις, δεν ξέρω, το κάθε ζευγάρι μπορεί να κάνει διαφορετικά, να τα κρατάς και μετά το γάμο. Τα παιδιά αλλάζουν, ναι, την κατάσταση, άρα πρέπει να προσαρμόζεσαι. Γίνονται η καθημερινότητά σου μοιραία, προσπαθώντας να κάνεις τόσο πολλά πράγματα και με όλα αυτά των παιδιών που παίρνουν το πιο μεγάλο κομμάτι της ζωής σου, αφήνεις λίγο πίσω το δικό σου. Εκεί αν κάποιες φορές χάνεται η μπάλα, είναι καλό να την ξαναβρίσκεις, αλλά είναι δύσκολο, θέλει προσπάθεια. Η Μελίνα και ο Γιώργος έχουν εκφράσει τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν, δηλαδή θέλουν να ακολουθήσουν καθόλου τα βήματά σας? Α, λένε διάφορα. Εμένα με νοιάζει να είναι ευτυχισμένα μέσα από αυτό που θα κάνουν. Και η συμβουλή μου είναι κάντε ό,τι θέλετε, αρκεί να το κάνετε καλά. Έχουν όμως το μυαλό τους έτσι κατά διαστήματα ότι θέλουν να γίνουν σαν κάποιες φορές σαν εσάς, ή είναι αυτό το επειδή σας ζουν στο σπίτι? Όχι, έχουν... δεν έχουν αυτό το καθόλου. Καθόλου. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ της στην κουζίνα, τι θεωρεί ευτυχία και τι δεν φαντάζεται κάποιος για εκείνη? Μάθαμε όταν συμπλήρωσε τη φράση. Η χρονιά που είπα πρώτη φορά μέσα μου ότι πέτυχα τα όνειρά μου είναι... Το 2004. Με μια λέξη θα με χαρακτήριζα... Παιδί. Στον Τέμη με γοήτευσε... Ο άντρας. Γενικά έτσι, μια λέξη, όλα τα πολλά λέει. Πολλά συνεπάγεται αυτό. Αν γύριζα το χρόνο πίσω... Αν γύριζα το χρόνο πίσω... Δεν μπορώ να σου πω ότι θα άλλαζα κάτι, γιατί... ακόμη και τα λάθη μου ήταν αυτά που μου οδήγησαν στο να γίνω αυτό που είμαι σήμερα και χαίρομαι για αυτό που... για το πώς αισθάνομαι σήμερα. Οπότε, δεν θα άλλαζα τίποτα. Το αγαπημένο μου τραγούδι από όσα έχω ερμηνεύσει είναι... Δύσκολη ερώτηση. Πολύ δύσκολη. Ναι, το θέλω να σε δω είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Κάτι που δεν φαντάζεται κάποιος για μένα είναι... Ότι μαγειρεύω όταν έχω ελεύθερο χρόνο πάρα πολύ στο σπίτι όλη μέρα. Η σπεσιαλιτέ σου? Μας προσβάλλετε, δεν έχουμε μία. Πες μου τρεις τότε. Θα σου πω τι λένε οι άλλοι. Ναι. Έτσι κρίνεται όμως η σπεσιαλιτέ. Ναι. Κανελόνια σίγουρα. Καλά, ό,τι έχει σχέση με όλα αυτά. Κανελόνια, κρανιόκυμα, όλα αυτά τα... Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε με τη Δέσποινα Βανδύ. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook ή μέσα από το διαδικτυακό πόρταλ antennaigo.com. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή στις 5 παρατέταρτο για άλλη μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να είστε καλά. Γεια σας.